είναι ο κύριος Γιάννης Μπαϊρακτάρης, μηχανοδηγός. Ο κύριος Μπαϊρακτάρης είναι χρόνια, θα το πω έτσι, στην πιάτσα αυτή. Είναι εκπαιδευτής και μέλος Ελεκτικής Επιτροπής Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Τώρα τους τίτλους μπορεί να τους κάνω λάθος. Η ουσία είναι ότι είναι από τους ανθρώπους που χειρίζονται αυτό που οδήγησε και συναδέλφους του, να μην το ξεχνάμε, στο θάνατο προχθές. Καλημέρα, κύριε Μπαϊρακτάρη. Γεια σας, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε, κύριε Μπαϊρακτάρη. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κατά πρώτον, συλληπιτήρια σε όλο τον κόσμο που έχασε δικούς του ανθρώπους, νέους ανθρώπους. Συλληπιτήρια στην οικογένεια των σιδηροδρομικών, γιατί χάθηκαν νέοι συνάδελφοι και εκεί. Μπορώ να σας απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικότερα, εντάξει, είμαι και εγώ και όλος ο σιδηροδρομικός κόσμος σε μια θλίψη για το όλο ατύχημα, που για μένα έχει κυρίως πολιτικές ευθύνες. Διότι το Σωματείο των Μηχανοδηγών εδώ και 3,5 χρόνια έχει στείλει ανεπάλληλα υπομνήματα και εξώδικα στο Υπουργείο Μεταφορών για την κατάσταση ασφάλειας της υποδομής που ανήκει στον ΟΣΕΔ και στο Υπουργείο. Το τελευταίο ήταν τον περασμένο Οκτώβριο. Εκτός από αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 15 Φεβρουαρίου για το λόγο των επιπέδων ασφαλείας των σιδηροδρόμων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό είναι γνώση του Υπουργείου. Και ο κύριος Καραμαλής 10 μέρες πιο πριν από το συμβάν στην Βουλή, σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρου Μερικόπουλου για τα επίπεδα ασφάλειας σε μια συγκεκριμένη αμαξοστοιχεία τουριστική, αλλά γενικότερα είχε και σχέση με άλλα θέματα ασφάλειας της υποδομής, δήλωνε ότι τα επίπεδα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο είναι 100% πλήρης. Αυτό. Τώρα, οι εργαζόμενοι και ιδίως το Σωματείο των Μηχανοδηγών, ναι, εκτός από τα υπομνήματα και τα εξώδικα, είχε κάνει και κινητοποιήσεις και η κυβέρνηση μας αποκαλούσε συντεχνία. Μάλιστα. Που θέλουμε να ταλαιπωρούμε. Μάλιστα. Τον κόσμο. Είναι πολύ. Μάλιστα. Κύριε Μπαϊρακτάρη, λέω μάλιστα, γιατί σε κάθε απεργία αυτό είναι το μότο των κυβερνήσεων. Ακούστε όμως κάτι. Ναι, ναι, ναι. Στα υπομνήματα, ναι, ιδίως το τελευταίο που το στείλατε και με εξώδικο, σας απάντησαν με εξώδικο? Όχι, δεν μας απάντησαν με εξώδικο, απλώς δεν δέχτηκαν κανένα ραντεβού. Και επειδή εγώ ήμουν στο συμβάν, πήγα στο συμβάν, ναι, λόγω της ιδιότητας μου, γύρω στις 1,5 ώρα τα ξημερώματα ήμουν εκεί. Ακόμα και τότε που βρήκαμε το γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κοταρά, ούτε καν δεν ζήτησε ένα συγγνώμη για την όλη συμπεριφορά του ή γενικότερα να πει: παιδιά, θα ήθελα να σας δω μετά από 2 εβδομάδες, μετά από 10 μέρες. Θέλω να τα πούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καταλάβει εντελώς, δεν είχε καταλάβει ότι όλο αυτό το κομμάτι ήταν αποτέλεσμα πολιτικής πράξης. Συγγνώμη, την ώρα του δυστυχήματος συναντάν οι μηχανοδηγοί που έχουν υποδείξει τα προβλήματα. Το Γενικό Γραμματέα, ναι, και δεν βρίσκει να σας πει μία κουβέντα? Όχι. Μάλιστα. Και ήταν εκτός από αυτό, ή παρόν εκτός από εμάς τους συνδικαλιστές, τον πρόεδρο του Σωματείου, εμένα, τον πρόεδρο της ΠΕΠΤΡΕ ΝΟΣΕ, και υπήρχαν και 2 βουλευτές μαζί μας, ο ένας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και τομεάρχης μεταφορών, και ο άλλος είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Μάλιστα. Όχι. Μάλιστα. Για έλατε, κύριε Μπαϊρακτάρη, λίγο. Καταρχάς, πείτε μου από τη δική σας εμπειρία, 1,5 ώρα φτάνοντας εκεί, στο σημείο φρίκι, στο σημείο μηδέν. Ναι, ναι, ναι. Τι καταλάβατε εσείς, σας παρακαλώ πολύ? Όσο μπορείτε να. Έχετε εμπειρία. Είστε εκπαιδευτής. Δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν υπήρχε η προδιάθεση ότι θα γινόταν κάτι. Γενικότερα, ο σιδηροδρομικός κόσμος. Ναι. Ιδίως
οι παλιοί μηχανοδηγοί και γενικότερα τα παλιά στελέχη που είμαστε στην κυκλοφορία, επειδή είχε φτάσει η ανησυχία στο κόκκινο, γνωρίζαμε ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει κάτι. Δυστυχώς και το, αυτό που έγινε ήταν τρομερά τραγικό, ήταν ακραίο, αλλά λόγω της γνώσης και της αντίληψης απάνω στο αντικείμενο, όταν γνώρισα εγώ το ότι ένα ήταν Intercity και το άλλο εμπορική αμοξυστοιχεία, κατάλαβα ότι πριν να φτάσω στο σημείο ότι θα είχαμε πάρα πολλούς νεκρούς. Και ιδίως για το συγκεκριμένο στοιχείο, γιατί ξέρουν τις ταχύτητες. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, το πρώτο βαγόνι ήταν σαν να έχεις πατήσει ένα άδειο κουτάκι κοκακόλας με το πόδι σου. Κύριε Μπαϊρακτάρη, θέλω να σας ρωτήσω μερικά απλά πράγματα. Εγώ ειδικός δεν είμαι. Θυμάμαι πριν 2,5 χρόνια που είχαμε φιλοξενήσει εδώ συχνότητα, παρότι στην Κρήτη έχουμε έναν αιώνα να δούμε τρένο. Είχαμε φιλοξενήσει όμως συναδέλφους σας που λέγαν τη διάλυση του ΟΣΕ, αλλά κανείς δεν άκουγε. Τώρα βλέπω πέφτω συνεβάκιδες συναδέλφους μου στα κεντρικά μέσα ξαφνικά. Εν πάση περιπτώσει, κάλλη αργά παρά ποτέ. Θέλω να σας ρωτήσω απλά πράγματα. Δεν είμαι ηδήμονας. Ο σταθμάρχης στη Λάρισα είναι ένας, πρώτο θέμα. Κάνει λάθος. Το έχει αποδεχτεί. Ολέθριο λάθος. Συστήματα ασφαλείας, το καταλάβαμε. Τα σύγχρονα δεν υπάρχουν. Το καταλάβαμε. Για να μπλοκάρουν το λάθος αυτό. Ναι. Πρώτη απορία. Για να μην ειδοποιήσει τους συναδέλφους σας, τους νεκρούς μηχανοδηγούς, σημαίνει ότι δεν έχει αντιληφθεί το λάθος μέχρι την ώρα που τράκαραν. Εικασία είναι. Αλλά σας ρωτώ έτσι απλοϊκά. Διαφορετικά, βλέποντας ότι είναι πια σε λάθος πορεία, στην ίδια τροχιά και ίδιο, δεν θα έκανε κάτι να τους ειδοποιήσει? Ναι. Κοιτάξτε. Απορία εκφράζω, δεν έχω βεβαιότητα, προς Θεού. Αυτό, ναι, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να κάνω μία αναδρομή, γιατί καμιά φορά ένα αποτέλεσμα βρίσκεται μετά από μια ιστορική αναδρομή. Ναι. Ο ΟΣΕ αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είχε πολύ πιο παλιά τα συστήματα ασφαλείας όλα αυτά, ναι, αλλά υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό και σε βαθμό που ορίζει το οργανόγραμμά του, έτσι ώστε να συμπληρώσει κάποιες, να υπάρχουν κάποιες σχετικές ειδικότητες που να μπορούν να συνεισφέρουν. Ναι, δεν έχουμε τα φωτοσύματα ή δεν έχουμε τον αυτοματισμό, αλλά έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε βάρδια. Με λίγα λόγια, δεν υπήρχε το ανθρώπινο δυναμικό που στη βάρδια συγκεκριμένη. Κανονικά έπρεπε να υπάρχουν δύο σταθμάρχοι στη βάρδια. Ο συνάδελφος αυτός ήταν πάρα πολύ νέος. Μπήκε μια φουρνιά πολύ γρήγορα στο σιδηρόδρομο σταθμαρχών και τεχνιδούχων με παροχές υπηρεσιών σε μια ειδικότητα που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην ιστορία του ελληνικού σιδηρόδρομου. Με μπλοκάκι. Με παροχής υπηρεσιών. Η όλη εκπαίδευσή τους για μένα είναι άξιο απορίας, πως μέσα σε 8 μήνες και χωρίς δοκιμότητα ικανοποιητική μπήκαν σε καθήκοντα. Αλλά όλο αυτό το κομμάτι ανήκει στην πολιτική του Υπουργείου Μεταφορών. Μάλιστα. Δεν είναι ότι εμένα μου είπατε, με κάνατε σταθμάρχη μετά από ένα εντατικό μάθημα 6 μηνών. Είμαι άπειρος και πήγα από μόνος μου και κατσικώθηκα σταθμάρχη στη Λάρισα. Κάποιος με έκρινε και με έβαλε εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί έτσι. Λέμε ο σταθμάρχης και το λάθος και ο ανεκπαίδευτος και ο άπειρος, από μόνος του πήγε και είπε: γεια σας, έχω πάρει. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Και κάποιοι τον επέλεξαν κιόλας να κάνει και δύσκολη βάρδια νύχτα. Α, η νύχτα είναι και διαφορετική από τη μέρα, ε? Βεβαίως πρέπει να έχεις άλλα αντανακλαστικά. Τη νύχτα υπάρχουν περισσότερα τρένα εμπορικά και γενικότερα. Πρέπει να υπάρχει και σχετική πείρα. Μάλιστα. Σαφές αυτό που λέτε. Πείτε μου λοιπόν, κάνει το λάθος ο άνθρωπος αυτός. Μπορώ να συνάγω ότι δεν το αντιλήφθηκε παρά μόνο μετά το δυστύχημα.
ή υπάρχει περίπτωση να βρεθούν στις μαγνητοτενίες, τα μάθαμε όλα τώρα, ότι γίνανε οχλήσεις και δεν έπιανε. Δεν έπιανε το ο ασύρματος, δεν έπιανε το κινητό. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Κοιτάξτε, κατά πρώτον, αν δεν έπιανε το ραδιοτηλέφωνο του, ναι, θα μπορούσε να επικοινωνήσει πολύ γρήγορα με τον ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΠΑ, δηλαδή με την με τη διαχείριση κυκλοφορίας της Τρένοσέ, να μάθει το κινητό τηλέφωνο ή να τους έλεγε παιδιά να σταματήσουν και τα δύο τρένα. Μπορούσαν να τα σταματήσουν. Θα ειδοποιούσαν τα κινητά των μηχανοδηγών αμφωτέρων αμαξοστοιχειών. Μάλιστα. Και θα σταματήσουν. Και θα σταματούσαν. Μάλιστα. Πέστε λοιπόν ότι ο Σταθμάρχης δεν τα έκανε αυτά. Γιατί ακούσαμε ότι 12 λεπτά περίπου πηγαίναν στην ίδια τροχιά και τα δύο. Αντίθετα. Ο ένας προς την ίδια κατεύθυνση από αντίθετες πορείες. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πέστε λοιπόν αυτός δεν το. Ερώτηση επόμενη, επειδή εδώ τώρα το ξέρετε πολύ καλά αυτό που θα σας ρωτήσω. Οι δύο μηχανοδηγοί μέσα στα τρένα που οδηγούν είναι εντελώς τυφλοί, ναι, ή μπορεί να έχουν εικόνα τι τους έρχεται από απέναντι με άλλο τρόπο? Αυτό είναι, βεβαίως θα σας απαντήσω. Στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή είναι κούρμπα. Είναι κούρμπα και υπάρχει και μία γέφυρα εκεί πέρα, όπως την είδατε. Ναι, ναι. Φωτογραφίες και όλα αυτά. Δεν υπάρχει ορατότητα τι σου έρχεται απέναντι. Δεν υπάρχει. Από την αντίθετη μεριά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν αυτό θα γινόταν σε ευθεία, άνετα θα μπορούσαν, όχι μόνο, δεν θα έλεγα να σταματήσουν, να προλάβουν να σταματήσουν, γιατί οι ταχύτητες είναι μεγάλες. Ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τη χρήση και το τηλέφωνο, πιάσε και εσύ. Στην αντίθετη αμαξοστοιχεία πιάνω και εγώ ακαρία απέβη, θεωρώ ότι δεν θα είχαμε θρυνήσει όλους αυτούς. Είναι σαφές. Δώστε μας μια τάξη μεγέθους, παρακαλώ πολύ. Σε τι απόσταση με τις ταχύτητες που είχαν θα έπρεπε να έχουν φρενάρει? Εγώ θα το πω, δεν θα το πω όπως το λέτε εσείς, θα το πω όπως το καταλαβαίνω. Για πλήρια κινητοποίηση. Ναι. Και σε αυτό το... Το ανάγλυφο τουλάχιστον 1600 μέτρα με 2 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Άρα πρακτικά ο ένας έβγαινε από τούνελ, ο άλλος ήταν στο στρίψιμο της κούρμπας, όπως λέμε. Το τούνελ έβγαινε από την κούρμπα και την δεν κούρμπα. Υπήρχε ορατότητα. Δεν ήξερε ο ένας από τον άλλον. Ο Σταθμάρχης μπορούσε να έχει εκτός από κινητό και το ραδιοτηλέφωνο άλλο τρόπο επικοινωνίας με την αμαξοστοιχεία? Όχι. Όχι. Το γεγονό... Θα μπορούσε να δοκιμάσει να έπαιρνε τον σταθμάρχη από την αντίθετη μεριά που... Να κόψει την εμπορική. Λειτουργία σταθμού που είναι ο σταθμός Μάλιστα. νέων πόρων. Να κόψει την εμπορική. Μήπως μπορούσε να τους ειδοποιήσει αυτός. Δεν μου λέτε, υπάρχει περίπτωση να μην πιάναν τα κινητά στα σημείο εκείνο? Αδύνατο. Αδύνατον. Γιατί ο κύριος Κιουτσούκης πριν από λίγο μας είπε και ο κύριος Ζαβογιάννης ότι... Αδύνατον. Το λέω και σας το πιστεύω, αδύνατον. Τώρα, θα σας φάω λίγο χρόνο κύριε Μπαϊρακτάρη, αλλά είναι αρκούντος διαφωτιστικά. Άρα λέτε, αν ο Σταθμάρχης είχε αντιληφθεί, θα μπορούσε να τους πάρει τηλέφωνο. Θα μπορούσε να πάρει το κεντρικό, να τους πάρει το κεντρικό τηλέφωνο έστω. Ναι. Δεν συνέβησαν αυτά. Ωραία. Εγώ, τι ωραία βέβαια, καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Σταθμάρχης, κλείνω να καταλάβω ότι μάλλον το αντιλήφθηκε μετά το δυστύχημα, το λάθος. Όμως στα ηχητικά... Κοιτάξτε, συγγνώμη. Ναι. Για να μην... ο Σταθμάρχης θα μπορούσε να πάθει, είναι 60 χρονών, θα μπορούσε να πάθει κάτι. Έμφραγμα εγκεφαλικό, έχετε δίκιο. Ναι. Γι' αυτό είναι τα αυτόματα συστήματα. Θα έρθω εκεί, μισό λεπτό. Ναι. Θα έρθω εκεί. Εγώ θα σου το πω και πιο χιδέα. Θα μπορούσε να μην πάθει τίποτα. Θα μπορούσε να είναι ένας κοινός προβοκάτορας. Και αποφάσισε, ή θα μπορούσε να του τρίψει βίδα εκείνη τη στιγμή. Και αποφάσισε να τα φέρει. Μάλιστα. Γενικότερα. Γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει. Αν στο τρένο, σε κάθε τρένο, ο μηχανοδηγός πατάει το νεκρό άνθρωπο. Είναι μια συσκευή ΣΥΦΑ που αν δεν το πατήσει τακτό χρονικό διάστημα ακούγεται ένας βόμβος και αν δεν λειτουργήσει ο μηχανοδηγός, γιατί έχει σκεφτεί
Θα σας δώσω, αν καταλάβετε, ένα που λειτουργεί σε όλα τα τρένα του κόσμου. Εντάξει, αν δεν το ξαναπατήσει ο μηχανοδηγός, φρενάρει όλο το τρένο. Άρα, ο άνθρωπος, η κοινωνία, η επιστήμη έχει επενδύσει. Έρευνα, έχει φτιάξει μηχανισμούς και όλα αυτά για να αποφευθεί το οποιοδήποτε θέμα στο κομμάτι της κυκλοφορίας, είτε στο θέμα των μηχανοδηγών, είτε στο θέμα της υποδομής. Εκεί υπάρχουν τα φωτοσύματα, υπάρχει το ETCS και όλα αυτά. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πάρει αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Έχει πάρει από τον Έλληνα φορολογούμενο, ναι. Γιατί κάνει υπάρχει συγχρηματοδότηση των έργων και δεν έχει φτιάξει τίποτα. Όχι, έχει φτιάξει. Τόσο στανάτη. Μα ξέρετε, κύριε Μπαρακτάρη, στα ακριβή στα πίτουρα φτηνή στο Στάρι, εγώ έχω διαβάσει από το πρωί ένα εκπληκτικό απλού πολίτη κείμενο που λέει ότι φτιάξαμε το gov.gr άψογα και το έχουμε και στο wallet στο κινητό, μόνο που εμένα οι φίλοι μου τους είναι άχρηστο στην ταυτοποίησή τους γιατί έχουν εξαϊλωθεί μέσα στο τρένο. Καταλάβατε τι εννοώ? Σωστό. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, άρα πρακτικά από τη στιγμή που είναι στη λάθος κοινά γραμμή και οι δύο, ενώ είναι διπύλυγη γραμμή ανόδου και καθόδου, είναι και οι δύο στις καθόδου, πρακτικά, ναι. Αν δεν τους ειδοποιήσει κάποιος και αφού δεν υπάρχουν συστήματα, ναι. ασφαλείας και αφού δεν έχουν και ορατότητα, δεν υπάρχει άλλος, ναι. τρόπος, δεν υπάρχει, ας πούμε, πώς να υπάρχει. Όχι, είδα ξαφνικά το θάνατο, συνάδελφε. Ξαφνικά το θάνατο. Και πώς ταξιδεύετε, θα σας το ρωτήσω σκληρά, κύριε Μπαϊρακτάρη, γιατί μου το θέσαν χθες. Αφού τα ξέρετε όλα αυτά, πώς παίρνετε την ευθύνη να μπείτε πάνω στο χειρισμό, στο πρώτο βαγόνι και να σέρνετε και κόσμο στις πλάτες σας ουσιαστικά, εμπιστευόμενοι τον ένα σταθμάρχη που θα σας πει πήγαινε μέχρι εκεί και τον άλλον και χωρίς τίποτα άλλο? Πώς το κάνετε, γιατί δεν τραβήξατε χειρόφρενο, θα σας πω, και να πείτε δεν τα πάμε, τελείωσε. Θα πείτε στον ελληνικό λαό ότι αυτό εδώ είναι και κρίνεται μόνο από το αν δεν κάνει λάθος ο σταθμάρχης. Θα σας απαντήσω άμεσα. Το κάνουμε γιατί ο σιδηρόδρομος κατά πρώτο... Υπάρχουν κάποιες δουλειές που είναι λειτουργήμα. Όπως πετάει χωρίς ανταλλακτικά ή με μειωμένα τα ανταλλακτικά ή με πολλές ώρες πτήσης ο πιλότης της πολεμικής αεροπορίας και θα πάει στο τρίωρο να πάει να κάνει αναχέτηση. Υπάρχουν λοιπόν κάποια και άλλα επαγγέλματα που είναι λειτουργήμα. Και ένα από αυτά θεωρώ ότι είναι το δικό μου. Γιατί κατά πρώτο σκέφτομαι ότι ο σιδηρόδρομος δεν έγινε για την οποιαδήποτε μπουρζουαζία. Δεν έγινε για αυτόν που έχει τα εκατομμύρια, έγινε και φτιάχτηκε και δημιουργήθηκε για τον απλό λαό. Και για μένα είναι, και για όλους τους συναδέλφους μου, είναι υπερηφάνεια που μεταφέρω τον φοιτητή που τον σπουδάζει ο πατέρας του από το υστέρημά του, τον χαμηλοσυνταξιούχο, τον άνθρωπο που θα πάει από τον ένα νομό στο άλλον για να πάει να δει και να κάνει εξετάσεις στο πανεπιστημιακό του επόμενου νομού και για τον οποιονδήποτε έχει ανάγκη. Λοιπόν, επειδή το θεωρώ λειτουργήμα και επειδή εμένα με έχουν μάθει και όλους οι συνάδελφους μου να είμαστε απάνω σε κανονιστικά πλαίσια που τα έχει φτιάξει ο Διεθνής Κανονισμός Λειτουργίας Αεροδρόμων και μέσα από αυτά έχω εκπαιδευτεί, το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να βάλω χειρόφρενο στα τρένα, γιατί θα με πούν και συντεχνία, όχι μόνο εμένα, όλους τους συνάδελφους, όλους τους αεροδρομικούς, και μπορεί να έρθουν και τα μάτια να μας δέρνουν κιόλας. Και εκτός από αυτό, δεν μπορώ και όλοι οι αεροδρομικοί δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε μια πολιτική, μια εκάστοτε πολιτική που δεν εκπροσωπεί το λαό της. Εγώ θα έλεγα η κυβέρνηση να βάλει χειρόφρενο στη θητεία της. Κύριε Μπαρακτάρη, εγώ τα ακούω όλα αυτά και τα σέβομαι. Και έχετε δίκιο σε όλα. Θα σας πω όμως μια ιδιοποιώ διαφορά. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Είμαστε 2023. Είναι δυνατόν ο κόσμος να ανακαλύπτει, εσείς τα ξέρετε, με τόσο τραγικό τρόπο, με οικογένειες διαλυμένες, με ζωές πεταγμένες, να έχει σταματήσει ο χρόνος και κυρίως ο κόσμος που σωστά κάνει και επιλέγει, θα το πω, το τρένο,
Διότι η χώρα αυτή έκανε μια λάθος επιλογή με τα εμφυλιακά, το τονίζω, για να βολέψει αυτούς που εξολόθρευαν η μισή τους άλλους μισούς με άδειες φορτηγών και τρικύκλων και δρόμους που οικονομήσαν εργολάβοι και δεν επέλεξε το φθηνό και πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η πολιτική βάση και το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα από το 50. Όμως, από την άλλη, στον 21ο αιώνα, είναι δυνατόν να στηρίζομαι μόνο στη δική σας ευσυνειδησία και το λειτουργήμα? Είναι δυνατόν? Και αν στραβώσει, όχι γιατί το θέλετε, γιατί έγινε λάθος, γιατί πάθατε κάτι, τι συμβαίνει? Αυτό που είπατε, δεν υπάρχουν τα αντίβαρα, τα ζητήματα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, μήπως ήρθε η ώρα τώρα, για μια φορά με πιο εμφατικό τρόπο, που έχετε όλο τον κόσμο μαζί σας, γιατί κατανοεί τις μάχες που έχετε δώσει, να τραβήξετε χειρόφρενο? Σοβαρά πιστεύετε ότι υπάρχει κυβέρνηση που θα στείλει ΜΑΤ? Σήμερα έχουμε τραβήξει χειρόφρενο. Και δεν ξέρουμε, επειδή ακόμα βρισκόμαστε στις συζητήσεις, σήμερα λειτουργεί και αποφασίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία την περαιτέρω πολιτική της. Σήμερα τραβήξαμε χειρόφρενο. Και ευτυχώς που σήμερα δεν υπάρχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι πολύ λίγα αυτά, που δεν παρουσιάζουν εικονικές πραγματικότητες. Ναι, καλά, μην βιάζεστε. Βιάζεστε. Γιατί έχουμε φτάσει 10 εκατομμύρια Ελληνές να τους παρουσιάζουν μία εικονική πραγματικότητα. Μην βιάζεστε. Γιατί θα σας το πω ευθέως. Για την ώρα είναι τα πρωτοσέλιδα και οι τίτλοι είναι το μοιραίο κλειδί και η λάθος κίνηση του Σταθμάρχη. Μόνο. Αυτό ακριβώς. Δεν έχει τελειώσει το πόρισμα. Αλλά εγώ θα σταθώ σε ένα πράγμα. Εγώ δεν είδα καμία Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα σταθμάρχη. Εγώ βλέπω μια Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ένωση λαών, με συγκεκριμένο και δομημένο, με συγκεκριμένους και δομημένους θεσμούς, που καταγγέλει την Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση για τη στάση της στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων στις 15 Φεβρουαρίου. Και το ατύχημα έγινε προχθές, εχθές. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό είναι απάντηση. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κωστής. Η απάντηση δεν είναι χειρόφρενο. Δεν είναι χειρόφρενο από τους εργαζόμενους. Η απάντηση είναι πώς η κυβέρνηση συγκεκριμένη θα μπορέσει να πει την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι 3,5 χρόνια τώρα δεν έκανε κανένα έργο παρά μόνο εξαγγελίες μελετών. Και όπως και στην Κρήτη, όπως έμαθα προχθές πριν μια εβδομάδα, ότι θέλουν, σκέφτονται για μελέτη μέσω σταθερής τροχιάς, για να γίνει συγκεκριμένο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Κρήτη. Μάλιστα. Προς Θεού δεν είμαι αντίθετος, την αγαπάω πάρα πολύ την Κρήτη, έχω υπηρετήσει στην Κρήτη και γενικότερα θεωρώ τον λαό της Κρήτης έναν από τους καλύτερους Έλληνες που υπάρχουν. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Ναι, αλλά θα σας... Ο Σταθμάρχης να αλλάξει και ο Σταθμάρχης να μπει φυλακή, ναι, θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Είναι προφανές αυτό, το έχουμε καταλάβει. Αλλά ναι, να σας πω κάτι, ναι, ναι. Η νυν κυβέρνηση θα σου πει γιατί κάνανε οι προηγούμενοι, θα σου πει γιατί κάνανε οι πιο προηγούμενοι και οι πιο προηγούμενοι θα σου πει γιατί κάνανε. Θα σας δώσω την απάντηση. Δεν υπάρχει σιδηροδρομικό συμβάν με τέτοιους νεκρούς, με τόσους νεκρούς. Δεν υπάρχει στην ιστορία της σιδηροδρομικής. Δεν υπάρχει στην σιδηροδρομική ιστορία. Δεν υπάρχει. Ούτε από το συμβάν στο Δερβαίνη, ούτε από το συμβάν στα Βοξαρά. Δεν υπάρχει. Ούτε από το συμβάν στη Φορέα με συγχωρείτε γιατί είμαι λιγάκι συγκισμένος από την όλη κατάσταση. Το καταλαβαίνω, κύριε Μπέρεκ. Το 1991. Δεν υπάρχει. Έχετε μια εξήγηση εσείς γιατί 20 χρόνια όπως ακούμε, 23 χρόνια, δεν λειτουργήσε κανένα σύστημα εξυγχρονισμού και τα λοιπά? Τι συνέβαινε στην πραγματικότητα, τι μπλοκάριζε? Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό? Ναι, θα σας πω, η προηγούμενη κυβέρνηση πήρε το καλύδρομο με 25% του έργου και το ολοκλήρωσε.
πήρε τα έργα και τελείωσε τις σύραγγες της Όθρης, σύγχρονες σύραγγες όπως και το καλλίδρομο και όλα αυτά. Τελείωσε την ηλεκτροκίνηση. Τελείωσε το σύστημα GSM. Και δεν το παραλάβανε. Δεν το παράλαβε αυτή η κυβέρνηση. Το σύστημα GSM κάλυπτε αυτό το κομμάτι. Μα πώς, ο πρόεδρος του παρετήθηκε. Είδαμε την επιστολή του Απριλίου. Τα βρόντιξε ο άνθρωπος. Ναι. Μα σας λέω τι και πώς. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν, και αυτό βγαίνει μέσα από τη ιστορική διαδρομή του ισοδρόμου, ότι τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει ποτέ με τόσους νεκρούς. Ναι, θρυνήσαμε άλλα ατυχήματα πριν. Εγώ θρύνησα συναδέλφους που δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση. Άρα... Προσέχτε όμως. Κύριε Μπαϊρακταρή. Προσέχτε όμως. Με τέτοια προειδοποίηση 3,5 ετών, με τέτοια επιμονή των εργαζομένων, με όλα αυτά έχουμε μια αδιάφορη πολιτική. Όχι σε μένα μόνο. Σε όλο τον ελληνικό λαό. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή το σπάσιμο και η ιδιωτικοποίηση έχει ξεκινήσει από το 98, αν θυμάμαι καλά. Από το 97-98. 97, καλά θυμάμαι, καλά. Δηλαδή πιάνει όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό το σύστημα, ξέρετε, δεν είμαστε εμείς που ανακαλύψαμε τον τροχό. Το κάνανε και στη Βρετανία, τσακιστήκανε σε προβλήματα, αναγκαστήκαν μερικώς να επανακρατικοποιήσουν νευραλγικούς τομείς. Εδώ η ζωή συνεχίζεται και έχουμε και νεκρούς όμως, εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω, παίζει ρόλο ο ανταγωνισμός μεταξύ εταιριών εργολάβων, υπεργολάβων που μπλοκάριζαν τμήματα της αναβάθμισης αυτής και υπήρξε κυβέρνηση που να καταδείξει τα παιχνίδια? Δεν είδα καμία. Κοιτάξτε, σας είπα ένα απλό παράδειγμα. Είναι το καλλίδρομο. Στο καλλίδρομο, όταν ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση, επί 25 χρόνια είχαν φτάσει μόνο στο 25% του έργου. Και το ολοκλήρωσε 75% του έργου και το παρέδωσε μέσα σε μια τριετία. Στις Βρυξέλλες, το καλλίδρομο ήταν ανέκδοτο. Οποιοδήποτε υπουργός μεταφορών έλεγε καλλίδρομο, γελούσαν. Ωραία. Και εκτός από αυτό, που είναι 9 χιλιόμετρα 200 μέτρα η γαλαρία, ναι. Λοιπόν, τελείωσαν άλλες δύο υπερσύγχρονες γαλαρίες στην Όθρη, υψηλών ταχυτήτων. Ναι, εντάξει, αλλά όλο. Μισό λεπτό, κύριε Μπαϊρακτάρη, μισό λεπτό. Όλο το δίκτυο είναι πάνω από 500 χιλιόμετρα. Μόνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Μην μιλάμε τώρα για τα 20 και τα 30. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά. Όχι. 23 χρόνια. Δηλαδή, συγγνώμη, προχθές, αν δεν συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα, τι εγκαινίαζε ο Πρωθυπουργός στις 12 η ώρα στη Θεσσαλονίκη? Θα πήγαινε να εγκαινίασει τη φωτοσύμαση και τη λεδίκη. Ποια φωτοσημασία, αφού προηγουμένως. Μισό λεπτό, με τρελάνετε. Προηγουμένως, συνάδελφός σας. Κύριε Μπαρακτάρη, μισό λεπτό. Γιατί θα τρελαθώ. Συνάδελφός σας, ο κύριος Ζαβογιάννης, ενώ στον χώρο των σιδηροδρομικών, μας είπε και ο κύριος Κιουτσούκης, που είναι μάλιστα της ΔΑΚΕ, δηλαδή φιλοκυβερνητική. Σχήμα λόγου τώρα αυτό. Μας είπαν εδώ, το είπαν σήμερα. Δεν λειτουργεί καμία φωτοσήμανση, γι' αυτό είναι όλα κόκκινο. Δεν λειτουργεί. Μα γι' αυτό ακριβώς λέω ότι. Ότι αυτή τη στιγμή σκηνοθετείται μια πληροφορία και μοιράζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από εσάς. Λοιπόν, αλλά και ο κόσμος ζει μια εικονική πραγματικότητα. Μόνο με σοκ ξυπνάει ο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε το σοκ. Δηλαδή, το όλο θέμα αυτό το τραγικό, με τόσους νεκρούς, με τόσες οικογένειες και τόσα σπίτια κλειστά, φτάνει στο σημείο να βγάλει όλη αυτή την μπόχα του ψέματος που ζει τουλάχιστον για τις μεταφορές και για το σιδηρόδρομο ο Έλληνας πολίτης. Δηλαδή μου λέτε ότι το κομμάτι που λέτε ότι ολοκλήρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση του καλλιδρόμου δεν το παρέλαβε ως τελειωμένο έργο η νυν κυβέρνηση? Όχι, το παρέλαβε. Βεβαίως και το παρέλαβε. Όπως και τις σειράγγες της Όθρης. Όλα αυτά. Και την ηλεκτροκίνηση. Και μετά δεν προχώρησε, σταμάτησε. Μετά δεν έβαλε ούτε μία βίδα. Το ζήτημα το τηλεματικό που λένε. Ναι. 23 χρόνια είναι στα κουτιά. Ναι. Εδώ τι φταίει? Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίσω.
Προφανώς μηχανοδηγός είστε, αλλά... Τι έχετε κάνει... Να γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι αλλάζουν συνέχεια εταιρείες, όπως είπατε. Μάλιστα. Σε διαγωνισμούς. Μάλιστα. Φαγοπιωτούρα. Φαγοπιωτούρα. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, υπάρχει και ανταγωνισμός, προσέξτε τι σας ρωτώ, μεταξύ των τρένων. Βεβαίως και υπάρχει. Μισό. Τι θέλω να πω, ξέρετε, και των παραχωρησιούχων στην Εθνική. Υπάρχει τέτοιος ανταγωνισμός. Βεβαίως. 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 Μάλιστα. Για να καταλαβαίνουμε στη χώρα αυτή τι γίνεται με τη φαγοπιωτούρα διαχρονικώς. Αυτό είναι διαχρονικό. Θέλω να το πω. Βεβαίως και υπάρχει. Βεβαίως και υπάρχει. Απλώς εγώ βλέπω τα αποτελέσματα. Και σας είπα, με ιστορική διαδρομή τέτοιο πράγμα, τέτοια τραγωδία δεν υπήρξε ποτέ στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είχατε συζητήσει ποτέ οι μηχανοδηγοί άλλους απλούς τρόπους αποφυγής ως δικλίδα ασφαλείας και υπάρχουν αυτοί? Άντε πέστε, η τηλεματική, μέχρι να τα βρουν εργολάβοι, υπεργολάβοι, εταιρείες. Υπάρχουν δικλείδες στο Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας που ακολουθούμε, ναι, διότι δεν υπάρχουν αυτοί οι αυτοματισμοί. Και γι' αυτό λειτουργούσαμε. Και γι' αυτό λειτουργούσαμε και λειτουργούμε. Μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, ναι, δεν μπορούσαμε εμείς, εγώ δεν μπορώ να εγγυηθώ σαν μηχανοδηγός, ότι στη βάρδια της Λάρισας δεν έπρεπε να υπάρχει ένας παλιός σταθμάρχης μαζί με τον καινούριο, έτσι ώστε ένα χρονικό διάστημα να τον κάνει πιο έμπειρο για να μπορεί να πάρει βάρδια και όλα αυτά να λειτουργούν με ασφάλεια. Ούτε ο νέος ο μηχανοδηγός ξέρει ότι η φωνή που ακούγεται του σταθμάρχης της Λάρισας, ο νέος μηχανοδηγός, ότι η φωνή που ακούει είναι 45 ημερών. 45 ημερών καθήκοντα. Δεν μπορεί να το γνωρίζει. Τα παλικάρια αυτά που έφυγαν δεν γνωρίζουν το master voice που ακούγεται από το άλλο τηλέφωνο. Ότι έχει 45 μέρες εμπειρίας. Λέει κάποιος εδώ, ρωτάει, αν μάθατε από τους συναδέλφους σας μηχανοδηγούς που είναι πάνω στις γραμμές. Τα συγκεκριμένα τμήματα Αθήνας Θεσσαλονίκης είναι διπλής κατεύθυνσης, ανόδου και καθόδου, ναι, σωστά, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μήπως ναι, χρησιμοποιούνταν τις καθόδου, επειδή 2 χρόνια τώρα μετά τις πλημμύρες δεν έχει γίνει τίποτα? Όχι, όχι, συνήθως γίνεται μονοδρόμηση για λόγους συντήρησης, ναι, ή για άλλους λόγους, δηλαδή. Τις περισσότερες φορές όταν γίνεται μία μονοδρόμηση θα γίνει ή για συντήρηση επισκευή ή για να δουλέψουν να γίνει κάποια έργο, δηλαδή να υπάρξει μία, να μπουν σκύρα στη γραμμή, να βγουν μηχανήματα γραμμής για τη συντήρησή της και όλα αυτά. Εδώ τι μάθατε, γιατί. Και τα οτιδήποτε. Εδώ γιατί... υπάρχουν πολλές φορές που γίνεται μονοδρόμηση για αυτούς τους λόγους. Και ιδίως τη νύχτα. Εδώ γιατί είχε γίνει μονοδρόμηση, μάθατε? Όχι. Όχι. Ακόμα σας λέω, το πόρισμα είναι εν εξελίξη. Ναι, ναι, ναι. Το ρωτώ για... πρώτο πράγμα, το πιο εύκολο για την κυβερνητική πολιτική αυτή τη στιγμή, να πάρουμε όλη μια πέτρα, 10 εκατομμύρια πέτρες, και να πετροβολήσουμε έναν άνθρωπο 60 χρονών, γιατί το είπαν ότι είναι έτοιμος να πάρει βάρδια. Ο οποίος έχει μία αντικειμενική ευθύνη για το λάθος χειρισμό, το είπαμε αυτό, αλλά το ερώτημα είναι ποιος τον τοποθέτησε εκεί, ένα, άρα για να τον τοποθετήσει τον αξιολόγησε, λέω εγώ, τον εκπαίδευσε και τον αξιολόγησε έτοιμο, 2 και 3, άντε και έγινε το λάθος. Το μετά, πώς διορθώνεται? Τα συστήματα ασφαλείας προβλέπουν και κυρίως την ύπαρξη λάθους. Γι' αυτό υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας. Μα αυτό ακριβώς σας είπα, ότι εγώ σαν άνθρωπος μπορώ να πάθω κάτι οδηγώντας το τρένο. Υπάρχει συσκευή νεκρού ανθρώπου που αν δεν πατήσω και αν δεν καταλάβει το σύστημα ότι εγώ δεν είμαι καλά, έχω πάθει, βρε αδερφέ, ένα εγκεφαλικό, μια καρδιακή προσβολή, ένα ισχυμικό επεισόδιο, κάτι. Το τρένο θα σταματήσει. Δηλαδή μου λέτε, χτύπα ξύλο 1000 φορές κάτι να πάθαιναν οι συνάδελφοί σας και να λειτουργούσε αυτό και να μπλοκάριζαν παρά αυτό που συνέβη, ε? Αυτό μου λέτε. Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, δεν εύχομαι... Προφανώς, για κανένα δεν το έφυγε. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, λέω ότι απάνω στα τρένα είναι φουλιασμένα με αυτοματισμό. Επιτρέπεται υποδομή να μην λειτουργεί με αυτοματισμούς, ή αν δεν λειτουργεί με αυτοματισμούς,
γιατί υπάρχει υποστελέχωση στον οργανισμό. Και ποιος έδωσε, όλη αυτή την πολιτική, την κατευθυντήρια για να μην υπάρχει, για να υπάρχει υποστελέχωση. Δεν μου λέτε τώρα, ποιος είναι ο υπεύθυνος να τα ελέγχει όλα αυτά? Τι εννοείτε? Την καθημερινή αυτή λειτουργία και του σταθμάρχη και τη διοίκηση. Ποιος ήταν ο υπεύθυνος να ελέγχει αν τηρούνται τα πρωτόκολλα? Οι εκάστοτε επιθεωρήσεις. Οι εκάστοτε επιθεωρήσεις. Επίσης, πείτε μου, γιατί δεν υπάρχει μόνιμη επιτροπή ασφάλειας και διερεύνηση ατυχημάτων όπως στην αεροπλοεία? Κοιτάξτε, μόνιμη. Αυτή τη στιγμή συγκεκριμένους κανόνες έχει η ρυθμιστική αρχή. Και με την τελευταία πρόταση του Υπουργείου επί Καραμαλή, ναι, ήθελε να βάλει μια επιτροπή που να αναφέρεται μόνο στο Υπουργείο. Τι παραπάνω διευκρινήσεις δεν γνωρίζω. Τι ανεξάρτητη επιτροπή θα ήταν αυτή που θα αναφέρονταν στο Υπουργείο? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Αυτό καλύτερα να ρωτηθεί ο κύριος Καραμαλής, όχι. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα εδώ που γίνεται από πάρα πολλούς ακροατές και θέλω να σας παρακαλώ, το είπατε, αλλά θέλω να το επαναλάβετε. Με ρωτάνε, δηλαδή πρακτικά ο κύριος Μπαϊρακτάρης μας λέει ότι οι συνάδελφοί του, άπαξ και πάρουν τις εντολές από τους κατατόπους σταθμάρχες, λειτουργούν με τυφλοσούρτη. Είναι πέραν αυτό, αν δεν τους ειδοποιήσει ο σταθμάρχης ή η κεντρική διοίκηση, όπως είπε, με ένα τηλέφωνο ή με αυτό το ραδιοτηλέφωνο, πάνε του γρου. Όχι, όχι, αλλά... όχι. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Μόνο ο μηχανοδηγός, ναι, στην όλη πορεία της διαδρομής του είναι υπεύθυνος. Είναι υπεύθυνος μέχρι από τη στιγμή που βλέπει πράγματα ή καταστάσεις ή στο τροχαίο υλικό ή στη διαδρομή, είναι υπεύθυνος να ακολουθήσει τις κανονιστικές διατάξεις, μέχρι και να σταματήσει το τρένο. Εδώ όμως δεν, ναι, είχαμε οπτική επαφή. Δεν είχαμε καμία ειδοποίηση. Με λίγα λόγια, όλο το προσωπικό πήγε στο θάνατο χωρίς να ξέρει τίποτα. Κύριε Μπαϊρακτάρη, να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Γιατί πρακτικοί άνθρωποι είστε, εγώ ξέρω, έχετε βρει και λύσεις σε δύσκολες καιρικές συνθήκες οι μηχανοδηγοί. Πολλοί δεν το ξέρουν αυτό. Και σε εποχές που κλείνανε, βρίσκατε τρόπο να τα ανοίγει. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αφού βλέπατε ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, όλα είναι στο manual, καλά το είπε ο συνάδελφός σας, χειροκίνητα. Λέω εγώ το εξής. Γιατί δεν απαιτούσατε, εκ των υστέρων, αλλά τέλος πάντων, οι μηχανοδηγοί από κάθε σταθμαρχείο που περνάτε να έχετε γνώση από την άλλη πλευρά, θεωρητικά την άλλη πλευρά, ποιος έρχεται, τι έρχεται, αν έρχεται, και να επικοινωνείτε εσείς ως μηχανοδηγός με τον μηχανοδηγό των άλλων με τα κινητά σας? Κοιτάξτε, τι λέω τώρα, σε αυτό το κομμάτι έδινε λύση το GSM. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν υπήρξε αυτό το σύστημα επικοινωνίας που δεν έχει παραλυφθεί ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Αν δείτε σε όλη τη διαδρομή υπάρχουν κάτι ψηλές αντένες τεράστιες, ναι, για να υπάρχει επικοινωνία και με τον σταθμό και με τις υπόλοιπες αμαξοστοιχίες που είναι στην κυκλοφορία και με τα κέντρα ελέγχου και τα κέντρα τηλεδιοίκησης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν έχουν παραλυφθεί. Αλλά και πάλι, ο μηχανοδηγός, επειδή λόγω της εκπαιδεύσεως του και όλα, πρέπει να γνωρίζει την κυκλοφορία. Δηλαδή, ότι τη συγκεκριμένη ώρα πάνω στον άξονα κυκλοφορούν χύψη ΑΒ αμαξοστοιχίες. Το ότι όμως έβαλαν δύο σταθμοί σε μια συγκεκριμένη γραμμή και σε αντίθετη πορεία δύο αμαξοστοιχίες, αυτό είναι πρωτάκουστο. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι οι συνάδελφοι δεν γνώριζαν ότι οδηγούνταν στο θάνατο. Να σας ρωτήσω κάτι, μπορεί να σας φανεί βλακώδες γιατί έχετε εμπειρία, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Ο καθόδου, ναι, ήταν στη γραμμή του σωστά. Ξέρω ότι αυτή είναι στάνταρ η καθόδου, ναι, αριστερά. Ναι. Ο ανόδου, ναι, που έπρεπε της επιβατικής να βρίσκεται στη δεξιά γραμμή, τον είχαν βάλει στην αριστερή. Δεν καταλάβαινε ότι είναι στη λάθος ή είναι υποχρεωμένος να ακούσει την εντολή από τα αριστερά? Όχι, από τη στιγμή που τον δίνει ο σταθμός και του λέει θα ακολουθήσεις αντίθετη
μονή γραμμή κυκλοφορίας. Ναι. Μονή γραμμή κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να πει όχι. Α, δεν μπορεί να πει όχι. Δεν μπορεί να πει ότι εμένα η ανοδός μου είναι η δεξιά. Όχι, όχι, δεν μπορεί να πει όχι. Γιατί προφανώς. Και κακώς, ναι, ναι. Ναι. Και κακώς. Ναι, ναι. Και κακώς. Και κακώς από τη στιγμή που έφυγε από τη Λάρισα για μένα. Ναι. Δεν έφυγε με υπόδειγμα. Δεν γνωρίζω άμα έφυγε με υπόδειγμα. Τι σημαίνει υπόδειγμα. Και υπόδειγμα. Ο σταθμός της Λάρισας. Εννοείται υπόδειγμα εντολή γραπτή, αυτό εννοείται. Βεβαίως. Μάλιστα. Γιατί έτσι ορίζει ο καλυσμός του γενικός καλυσμός και κυκλοφορίας. Καλά, τώρα και να του δώσει ένα υπόδειγμα θα κάει και είναι προφανές. Και να του έδωσε υπόδειγμα και να του έδωσε υπόδειγμα που έπρεπε να του δώσει υπόδειγμα. Το ένα είναι σε τριπλότυπο, ένα μένει στο μπλοκάκι του σταθμού. Το δεύτερο το παίρνει το προσωπικό συνοδείας, το μεσαίο. Και το πρώτο, το α, το παίρνει το προσωπικό έλξης που είναι η μηχανοδηγή. Άρα εσείς κύριε Μπαϊρακτάρη, υπάρχει συγκεκριμένο αποτύπωμα και υπάρχει συγκεκριμένο αποτύπωμα στο φύλλο πορείας. Σαφές, δηλαδή, σαφές. Στο βιβλίο του καραβιού, στο βιβλίο της αμαξοστοιχίας. Το ημερολόγιο. Άρα εσείς κύριε Μπαϊρακτάρη, αν φτάνατε, λέω, στη Λάρισα και σας έλεγε θα πάτε από την αριστερά, ενώ ξέρετε ότι η ανόδου είναι η δεξιά, θα ζητάγατε και υπόδειγμα. Βεβαίως. Άρα μπορεί να έχει ζητηθεί, πρέπει να αναζητηθεί αν υπάρχει υπόδειγμα. Διότι αυτή τη στιγμή σου δίνει, λέτε, εντολή ο σταθμάρχης. Αυτά σας λέω ότι. Σωστά. Αυτά σας λέω επειδή ακόμα. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να είναι σαφές στον κόσμο για να το καταλάβει είναι ότι ο μηχανοδηγός, ενώ ξέρει ότι το ρεύμα ανόδου είναι η δεξιά πλευρά. Αφή στιγμής δεχτεί εντολή από το σταθμάρχη, θα πας, όχι, θα πας από την αριστερή και ασύν καθόδου, είναι υποχρεωμένος να τα ακολουθήσει. Δεν μπορεί να πει θα πάω. Κοιτάξτε, ο σταθμάρχης από τη στιγμή που δεν δουλεύουν τηλεδιοικήσεις και τα κέντρα γενικότερα κυκλοφορίας, ο σταθμάρχης είναι σαν ένα τροχονόμο σε ένα σταυροδρόμι που δεν δουλεύουν τα φανάρια. Το διατάφτα κύριε Μπαϊρακτάρη, γιατί έχουμε φτάσει στους 46 νεκρούς, ανασύρθηκαν άλλες 7 σωρίς σήμερα πανθρακωμένες. Και δυστυχώς, δεν ξέρω, αλλά είμαι πολύ απεσιόδοξος ότι θα μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει κι άλλο, λέτε. Ναι, ναι. Ποιο είναι λοιπόν για σας το διατάφτα από εδώ και κάτω? Είναι προφανές ότι αν δεν υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας δεν μπορεί να συνεχίζουμε πατώντας στην ευσυνειδησία και στο να μην γίνει λάθος. Καλή υπερπροσπάθεια και ο ηρωισμός, αλλά όλα κρίνονται και από λάθος. Και καλά να γίνει το λάθος και να έχει ο άλλος δίπλα του έναν σταθμάρχη, ακόμη καλά το είπατε, να του πει εσύ λάθος είναι. Θα το δουν. 4 μάτια είναι διαφορετικά από 2. Αλλά θέλω να πιστεύω. Αλλά παρόλα αυτά, χωρίς συστήματα ασφαλείας, έστω και άμεσα υπάρχει άλλος τρόπος από την εμπειρία που έχετε να πούμε... Να λυθεί το κομμάτι της υποστελέχωσης μέχρι να φτιαχτούν τα συστήματα ασφαλείας. Είναι κομβικό, και λέτε. Να λυθεί σε τέτοιο βαθμό, και να λυθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην υπάρχει αυτή η κατάποση του προσωπικού σε υπερεργασία. Δεν μου λέτε, μία πορεία ακροατή που τη βρίσκω εύλογη. Σας βρήκαμε εδώ, είστε από τους εμπειρότερους, λέει ο φίλος μου Ηλίας. Α, και είναι και από τη Λαμία. Δηλαδή, έχει χρήση του τρένου. Εάν ο μηχανοδηγός, την ώρα που έλαβε, με τα εάν βέβαια δεν γράφει τη ιστορία, αλλά λέμε, εάν ο μηχανοδηγός μιλούσε με το σταθμάρχη και το ρωτούσε, μα γιατί μου λες από τα αριστερά να ανέβω, αφού η άνοδος είναι από τα δεξιά. Υπήρχε περίπτωση από τη στιγμή που παίρνει υπόδειγμα πρέπει να ακολουθήσει τις εντολές της κυκλοφορίας. Δεν υπάρχει, μου πες, είναι σαν να πιάνει σε ολόκληρη συζήτηση σε ένα αεροπλάνο με το κέντρο ελέγχου. Ναι. Υπάρχει συχνότητες, οι συχνότητες δεν είναι για να... Έχετε για δίκιο, να έχετε ολόκληρη... δίκιο. Λέω ρε παιδί μου... Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνω. Ναι, απόλυτα. Ακολουθείς κανονικά όπως το αεροπλάνο τις υποδείξεις του κέντρου ελέγχου, έτσι ακριβώς και εσύ τις υποδείξεις του σταθμάρχη.
Επειδή άκουσα ότι οι μηχανοδηγοί και οι δύο είχαν εμπειρία, λέω μήπως τυχόν αν του έλεγε μια κουβέντα καταλάβαινε ο σταθμάρχης το δικό του λάθος. Με αυτή την έννοια το λέω, δεν λέω με την έννοια του. Βάσει κανονισμού κυκλοφορίας, από τη στιγμή που είσαι μέσα στο σταθμό, ακολουθείς τις εντολές του σταθμού. Τέλος, είναι απαράβατο λέτε. Και βάσει νομοθεσίας, η κυκλοφορία διέπεται ανάμεσα από τους σταθμάρχες ή τα κέντρα τηλεδιοίκησης και τους μηχανοδηγούς. Σε κανέναν άλλον και οτιδήποτε. Ο μηχανοδηγός απλώς θα εκτελέσει. Ή θα μεταβιβάσει μια πληροφορία. Ρωτάει εδώ ένας φίλος ο Αργύρης. Σε κάθε βάρδια, λέει ο κύριος Μπαϊρακτάρης, ξέρει πάνω κάτω πόσα τρένα ρυθμίζει ο σταθμάρχης στη Λάρισα, χοντρικά, στη βάρδιά του. Στο περίπου ναι, ανάλογα τι δρομολόγιο έχει και ο ίδιος ο μηχανοδηγός. Ξέρει όμως εκείνη τη στιγμή ότι στον άξονα ή στα περιφερειακά δίκτυα δουλεύουν συγκεκριμένα τρένα. Τα οποία είναι κατά μέσο όρο πόσα στη βάρδια. Δύο ήταν εκεί. Ναι, αυτό είναι τώρα, τι να σας πω τώρα, μπορεί να μπουν και έκτακτα. Αυτό δεν παίζει. Υπάρχουν οι τακτικές αμαξοστικές, υπάρχουν και οι έκτακτες. Ναι, σωστό. Σωστό αυτό που λέτε. Άλλος φίλος λέει, ο Βασίλης, κύριε Μπαϊρακτάρη, από την εμπειρία σας και από τη γνώση που έχετε, το προσωπικό των σταθμαρχών είναι παρκώς εκπαιδευμένο τα τελευταία χρόνια ή με βάση και αυτό που ακούστηκε για τα μπλοκάκια? Αυτό να ερωτηθεί ο πρώην υπουργός. Εγώ δεν μπορώ να πω. Ναι, αν έχετε μια εικόνα, λέει, εξοδικαστικά. Προφανώς δεν είστε σταθμάρχης, δεν έχετε αυτή την ιδιότητα, αλλά αν είχατε μια εικόνα. Τι εκπαίδευση έχουν? Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι πρώτη φορά ο οργανισμός υλοδρόμων πήρε προσωπικό με παροχής υπηρεσιών μπλοκάκι. Και θα θέσω και ένα ερώτημα που δεν γνωρίζω και έχει πέσει και στην Ομοσπονδία από τον πρόεδρο, των μηχανοδηγών. Όταν όλες οι εταιρείες που απασχολούν προσωπικό σιοδρομικό κατοχυρώνει και την αστική ευθύνη του. Ο χύψη ΑΒ με μπλοκάκι και παροχής υπηρεσιών στην κυκλοφορία, τι αστική ευθύνη έχει και αν είναι κατοχυρωμένη και από ποιον? Κρίσιμο αυτό που λέτε. Ένα δεύτερο πραγματάκι είναι ότι εδώ και τόσα χρόνια από τη δημιουργία της οδρόμου σε τέτοιους κρίσιμους κλάδους δεν υπάρχει πρόσληψη με μπλοκάκι. Από πού και ως πού φτιάχτηκε τόσο μεγάλη απαξίωση σε νευραλγικές ειδικότητες για να γίνει κάτι τέτοιο και γιατί επειδή ζούμε στο 2023 και πέρυσι ήταν 2022 μένα σε ένα κομπιούτερ, αν πατούσε κάποιος ένα enter, θα του βγάζε τα ονόματα πότε βγαίνουν συνάδελφοι σε σύνταξη και πότε έπρεπε να προετοιμαστεί για χύψη προσλήψης. Όλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να απαντηθούν από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Εδώ δεν υπήρχε, μου λένε πολλοί ότι είμαι υπερβολικός, εγώ θα το πω όμως, δεν υπήρχε ένα απλό απλούστατο σύστημα με ένα κεντρικό, δεν ζούμε στην εποχή του Matrix, υπολογιστή, μια μεγάλη οθόνη, με ειδικά GPS που άκουσα χθες από εμπειρογνώμονα, δεν είναι, μου λένε κάποιοι θα ήταν κοντά τα τρένα και υπάρχουν, εξήγησε ο άνθρωπος, ειδικά GPS που υπολογίζουν με ακρίβεια χιλιοστού και την απόσταση. Άρα μη μου τα λένε έτσι. Θέληση και βούληση να υπήρχε πολιτική. Εκτός αν πάμε και αυτό το κομμάτι να το δώσουμε μπυρπαρά και αυτό. Οπότε έχει ένα λόγο η απαξίωση, αλλά προκύψαν οι νεκροί. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Ισχύει, λέει, κύριε Μπαϊρακτάρη, αν το ξέρετε, ότι δεν λειτουργεί και το σύστημα εντοπισμού τρένων και φωτεινή σηματοδότηση στον προστιακό από Δουκίσης Πλακιντίας μέχρι αεροδρόμιο? Βεβαίως. Μάλιστα, το γνωρίζετε. Πρώτη-τελευταία ερώτηση από Αλεξανδρούπολη. Αν σε ένα αεροδρόμιο χαλάσει ο πύργος ελέγχου, θα βγει ο αερολιμενάρχης με κιάλια να βλέπει που είναι τα αεροπλάνα και όταν γίνει το λάθος θα φταίει αυτός ή κλείνει στο αεροδρόμιο? Εμάς η Αλεξανδρούπολη που έχει και ιστορία με τα τρένα εδώ χρόνια δεν είχαμε σύνδεση τρένων λόγω του άθλιου δικτύου. Ντροπή και έσχος, αξίζουμε περισσότερα. Θα έπρεπε να υπάρχουν συστήματα, λέει. Και ο άλλος φίλος λέει, μήπως ξέρετε η εμπορική τι μετέφερε ο συνάδελφός σας που οδηγούσε, ο άτυχος και αυτός συνάδελφος, την εμπορική αμοξυστοιχεία, τι υλικά μετέφερε? Όχι, όλα είναι κοντέινερ. Όλα είναι κοντέινερ και δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Όλα είναι κοντέινερ.
Απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι δυστυχώς ζούμε σε ένα Μάτριξ και μόνο με σοκ βγαίνουμε από το Μάτριξ, όπως ήταν αυτό. Λοιπόν, θα κλείσω με το φίλο τον Νίκο από το Λονδίνο. Λέει καλημέρα στον κύριο Μπαϊρακτάρη. Πόσο πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή, λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, θα διορθωθεί όταν πέσει λίγο η σκόνη, κατακάτσει ο κουρνιαχτός, ή θα μείνουμε στα ίδια? Εγώ θεωρώ ότι, επειδή ένα παράδειγμα, επειδή είπε από Αγγλία, πριν από κάποιες δεκαετίες ο Εγγλέζικος σιδηρόδρομος πέρασε σχεδόν τα ίδια και πουλήθηκε στη Virgin. Εκεί υπήρξε η πλήρης απαξίωση της παροχής υπηρεσιών, ανέβηκε και πολλαπλασιάστηκε το ποσοστό ατυχημάτων, καθυστερήσεων και γενικότερα τα επίπεδα ασφάλειας φτάσαν στο κόκκινο. Μέχρι που ζητήθηκε ξανά η επανακρατικοποίηση πάλι του σιδηροδρόμου. Εδώ, καλός ή κακός, η ιδιωτικοποίηση μόνο υπάρχει στην παροχή υπηρεσιών και στο κομμάτι της υποδομής που είναι στο κράτος ακόμα, βλέπουμε ότι υπάρχει πλήρη, και εδώ προσπαθεί να απαξιωθεί σιγά και σταθερά, για να πουληθεί μπιρ παρά ή να δοθεί με σβίτ και να υπάρξει μια διαφοροποίηση για να μπουν κάποιες εταιρείες, ανατμήματα και σε συγκεκριμένες διαδρομές, όπως γίνεται και με τις εθνικές οδούς, με τα διόδια και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι με την κυβερνητική πολιτική αυτή εκεί οδηγούμαστε. Στην απαξίωση του προϊόντος που λέγεται σιδηροδρομική μεταφορά έντεχνα. Γιατί δεν μπορεί να έχει προειδοποιηθεί από όλα τα σωματεία ή τα σωματεία που κάνουν κυκλοφορία, από την Ομοσπονδία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόστιμο, και εσύ να στροφοκαμιλίζεις ή να σφυράς αδιάφορα και να στρίψεις το κεφάλι σου. Κύριε Μπαϊρακτά. Άρα θεωρώ ότι, εγώ προσωπική μου άποψη, γιατί με ρωτήσατε κιόλας, ότι ο σταθμάρχης και οποιοσδήποτε σταθμάρχης είναι το δέντρο στο δάσος. Εμάς μας ενδιαφέρει το δάσος. Και με μια αντικατάσταση ή με μια φυλάκιση ή με μια δικαστική τέτοια ενός σταθμάρχη, το ότι τα τρένα τρέχουν απάνω στις δράγες χωρίς συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμούς είναι έγκλημα. Και το έγκλημα αυτό έχει υπογραφεί κυβερνήσεως. Κύριε Μπαϊρακτάρη, επιτρέψτε μου λίγο τον τόνο. Θέλω να κλείσω με ένα απροσδόκητο μήνυμα που έχει έρθει από τη Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία λέει εδώ, ακούω τον κύριο από τα τρένα, θέλω να του πω ότι ο δικός μου άνθρωπος, ο Γιάννης, στην τελευταία επικοινωνία που είχαμε, του είπα πάρε με αυτό που βλέπετε, λέει, viral, πάρε με όταν φτάσεις να έρθω να σε πάρω. Και ο Γιάννης δεν έφτασε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει κόσμος που έχει αλλάξει η ζωή του, κύριε Μπαϊρακτάρη. Βεβαίως το καταλαβαίνω και το ζω με συναδέλφους, με γονείς συναδέλφων και γνωστό μου κόσμο που έχασε δικούς του ανθρώπους. Και ξεκίνησα και τελείωσα με το κομμάτι αυτό. Και τελειώνω με αυτό. Συλληπιτήρια σε όλους. Αλλά αυτό το θέμα πρέπει να λυθεί. Και δεν θα λυθεί όταν βάζουμε στο απόσπασμα ένα άτομο για χύψη λόγους. Θα λυθεί όταν μάθουμε να λειτουργούμε σαν κοινωνία και να απαιτούμε και να διεκδικούμε αυτά που πρέπει για να θεωρούμαστε κράτος, κοινωνία και ευρωπαϊκή χώρα. Κύριε Μπαϊρακτάρη, τον κάθε Γιάννη. Για τον κάθε Γιάννη. Για τον κάθε Γιάννη. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μπαϊρακτάρη, γιατί Δήμητρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Καλημέρα. Και εγώ καλημέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.